Μπας και δούμε και εμείς άσπρη μέρα όπως ήταν στην Κύπρο. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στην επικύρωση πλέον της συμφωνίας. Μέσα στους επόμενους 4 περίπου μήνες υπολογίζουμε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ελεκτικού συνεδρίου που είναι σε εκκρεμότητα ακόμα. Υπενθυμίζω ότι ο διαγωνισμός έγινε πριν από ένα χρόνο περίπου, κάτι λιγότερο μάλλον πριν από ένα χρόνο, πήγε πολύ γρήγορα. Μιλάμε για τα δύο μεγάλα οικόπεδα, δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, στα οποία εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από την Exxon Mobil και την Total και τα ΕΛΠΕ και στα οποία καταχωρήθηκε ο διαγωνισμός. Άρα είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση των διαδικασιών. Πότε λέτε προς το τέλος του χρόνου να έχουμε την ευχάριστη έκπληξη να δημιουργείται εκεί μια πλατφόρμα έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες? Οι έρευνες από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τη σύμβαση, είναι σε 3 φάσεις. Έχουν περίπου αναδιετία κάθε φάση. Μπορούν και να επιταχυνθούν οι 3 φάσεις και να γίνουν 2, πάντα σύμφωνα με τη σύμβαση. Άρα θεωρητικά θα έλεγα ότι θα έχει σίγουρα ένα χρόνο έρευνες. Τα πρώτα αποτελέσματα για να δούμε αν έχουμε φυσικό ακριβώς αέριο, πότε θα τα έχουμε, Υπουργέ? Βιάζεται, θέλει τα πρώτα. Φάση όταν γίνονται οι έρευνες από την εταιρεία πριν μπει η πλατφόρμα για να τρυπήσει στο ερευνητικό στάδιο, το οποίο είναι και το κρίσιμο. Θέλω να μου επιβεβαιώσετε ή όχι αυτό το οποίο ακούγεται. Δηλαδή τι, ενώ στην Κύπρο δεν έχουν συνδεθεί τα αποτελέσματα των ερευνών και τα οικονομικά ωφέλη τα οποία θα προκύψουν με το χρέος που έχει η Κύπρος, σε εμάς αντιθέτως έχει συνδεθεί η όλη διαδικασία και το κέρδος αυτό, το οποίο θα προκύψει με το χρέος για συμψηφισμό. Δεν ισχύει αυτό. Ορίστε. Είναι εντελώς, δεν ισχύει αυτό. Από το πρώτο μνημόνιο, Υπουργέ, δεν είχε υπογραφεί ότι αν υπάρχουν φυσικοί πόροι και τα λοιπά θα είναι σε... Η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων συνδέεται με την αποπληρωμή του χρέους. Όχι, ισχύει απόλυτα η αρχική δέσμευση της χώρας και την οποία διατηρούμε και εμείς, ότι η πρόθεσή μας είναι μεγάλο μέρος των πόρων να πηγαίνει στο Ταμείο για τη Στήριξη του Ασφαλιστικού. Άλλο η πρόθεση δική μας, άλλο αν στο μνημόνιο προβλέπεται. Δεν θα μας καθορίσουν. Δηλαδή ό,τι υπάρχει θα πηγαίνει για το ασφαλιστικό. Κατηγορηματικά όχι. Ένα μεγάλο χρέος. Ένα μεγάλο χρέος λέτε. Επειδή ασχολείστε και με αυτά, με τα κόκκινα δάνεια τι θα γίνει με την προστασία της πρώτης κατοικίας, κύριε Υπουργέ? Έχουμε βαρεθεί να ακούμε ότι όλο συμφωνήσαμε και όλο το να συμφωνείτε. Το πρωί συμφωνείτε, το βράδυ διαφωνείτε. Τώρα που είμαστε. Νομίζω ότι όλες οι βασικές αρχές έχουν συμφωνηθεί. Υπάρχουν ακόμα τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά επί της βασικής αρχής έχουν συμφωνηθεί. Η προστασία διατηρεί πλήρως για όσους έχουν ενταχθεί στους παλαιότερους νόμους και ταυτόχρονα έχει συμφωνηθεί επί της αρχής για το πώς θα γίνεται με τη νέα πλατφόρμα, το νέο νόμο δηλαδή, στο οποίο θα εντάσσονται τα υποπροστασία νοικοκυριά με τα εισοδηματικά κριτήρια να παραμένουν σε αυτά τα επίπεδα που ήταν και στους προηγούμενους νόμους. Άρα έχουμε πλήρη προστασία και φυσικά διατήρηση της επιδότησης των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων από τον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να πληρώνει τη δόση του στεγαστικού δανείου. Η επιδότηση στεγαστικού δανείου θα έρθει αφού έρθει στη Βουλή για ψήφιση ο νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Θα έρθει βεβαίως, μετά αυτό. Βεβαίως. Ισχύει βέβαια και στο νόμο όπως τον είχαμε τροποποιήσει, τον νόμο Κατσέλη αρχικά, όπως τον είχαμε τροποποιήσει το 2016. Δεν είχαμε όμως. Με το όνομα, ναι. Δεν υπήρχε τότε επιδότηση. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε. Μισό λεπτό. Λέει ένας. Για τη ΔΕΗ. Ναι, αν θα υπάρχουν αυξήσεις στα τιμολόγια, Υπουργέ, και τι θα γίνει. Αν θα υπάρχει αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ, έτσι ακριβώς όπως είχε πει ο. Το είχε ζητήσει ο κ. Παναγιωτάκης. Ο κ. Παναγιωτάκης. Κατηγορηματικά όχι, για πρώτη φορά το λέω, δεν θα υπάρξουν αυξήσεις. Δεν θα υπάρχει αύξηση
θα μειωθούν τα όλα τα υπόλοιπα αυτά. Η έκδοση του 15% που αφορά πάρα πολύ κόσμο, την έκδοση που ο άλλος πληρώνει στην για τους συνεπείς που πληρώνανε, είχε μια έκδοση. Αυτό αφορά αποκλειστικά τη ΔΕΗ, δεν αφορά την κυβέρνηση. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, μαζί μας και ο καθηγητής, ο κύριος Μάτσης. Καλημέρα, κύριε καθηγητή. Καλημέρα, κύριε καθηγητή. Καλημέρα, κύριε καθηγητή.